Τέταρτο μέρος θα το κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση με Μαλεβίζη, με Γάζη, κεντρική πλατεία. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη. Είναι εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, θα επιχειρήσω τώρα να αναφερθώ στον τίτλο της δράσης πρωτοβουλίας. Καλικαντζαρομπερδέματα. Για πείτε μας, αρκετό κόσμο βλέπω και σήμερα εκεί στο Γάζι. Παρότι το κρύο, τα παιδάκια τα μικρά μας θύμισαν την παρουσία τους, προκειμένου να παίξουν στο κινητικό παιχνίδι, face-face και να δοκιμάσουν και κινεφέ από τους αυτοσύλλογο μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος. Όπως βλέπετε και ακούτε μάλλον, ήδη τα παιδιά παίζουν τα παιχνίδια τους με κεντρικό θέμα τους καλικάντζαρους λόγω της ημέρας και οι ζωγραφικές, το πρόσωπο έχουν σχέση με τις ημέρες, όπως είπαμε στο προηγούμενο. Μάλιστα, δράσεις βέβαια που έχουν ξεκινήσει αρκετές μέρες πριν, αναμένεται να κορυφωθούν και την παραμονή της πρωτοχρονιάς και Χριστούγεννα βέβαια. Ναι, έχουμε στο προβλήμα να γίνουν και άλλα πράγματα. Μέχρι να ολοκληρωθεί το 12ήμερο των εορτών. Μάλιστα, η συγκεκριμένη δράση σήμερα φέρνει έτσι, έχει ως πρωταγωνιστές μικρά παιδιά. Ακριβώς. Τα μικρά παιδάκια έχουν την ευκαιρία να μπουν έξω από το σπίτι, να βρεθούν όμορφα στη λιγμένη πλατεία μας και να διασκεδάσουν. Μάλιστα. Όχι με τον γνωστό τρόπο των Άγιων Βασίλειδων, αλλά με πιο παραδοσιακούς τρόπους, με παιχνίδια, μουσικά παιχνίδια, με μουσικοκινητικά παιχνίδια και όπως σας είπα και να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά γλυκά. Τι ώρα ολοκληρώνεται σήμερα η συγκεκριμένη εκδήλωση? Μετά τις 8 θα συνεχίσουμε με τη συναυλία των Μου Κεραίων στην πλατεία, όπου θα τελειώσει εκεί το πρόγραμμά μας. Οπότε μπορεί όποιος μας ακούει τηλεθεατής αυτή τη στιγμή, έχει χρόνο να κατέβει εκεί στο Γάζι. Έχει χρόνο να κατέβει, να ακούσει τουλάχιστον λίγη μουσική. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν,